Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Θέλω να κάνω μία μικρή αναφορά σχετικά με τα φαινόμενα που έχουμε αντιμετωπίσει το τελευταίο διάστημα ως περιοχή, ως τμήμα πολιτικής προστασίας και να πούμε δύο πραγματάκια, γιατί θεωρώ σκόπιμο ότι θα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες και οι δημότες το τι συμβαίνει και βέβαια δεν θα πρέπει εμβρασμό την ώρα της στιγμής όταν τα φαινόμενα είναι σε εξέλιξη, να κάνουμε τις οποιασδήποτε δηλώσεις πέρα από ανακοινώσεις τέτοιες ώστε να προφυλάξουν και να προφυλαχτούν οι συμπολίτες μας να αποφευθεί κάθε τύπου επικοινωνιότητας ή ατυχήματος. Όπως έχετε δει, σε αυτή την κατεύθυνση βαδίζουμε όλα αυτά τα χρόνια που ηγούμε στην πολιτική προστασία, έτσι είναι το τελευταίο χρόνο. Όπως ξέρετε, από παραμονή πρωτοχρονιάς μέχρι και τις μέρες αυτές βιώνουμε μία παρατεταμένη με κακοκαιρία, με ένταση και διάρκεια. Είτε από θέμα χιονοτόσεων στα ορεινά μας, είτε από θέμα βροχοτόσεων σε όλη την περιοχή του Δήμου Τρίπολης και όχι μόνο, βέβαια, γιατί όπως γνωρίζετε έχει πληγεί όλη σχεδόν η χώρα. Εγώ, επειδή μου αρέσει, επειδή είμαι σαν άνθρωπος αισιόδοξος και το βλέπω το ποτήρι πάντα μισογεμάτο, είμαι ικανοποιημένος στο ότι δεν κινδύνευσαν άμεσα ή έμεσα συμπολίτες, συνδημότες, επισκέπτες αυτής της περιοχής. Είμαι ικανοποιημένος από τη συνεργασία που είχαμε και έχουμε με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς. Είτε αυτή είναι η περιφέρεια, είτε αυτή είναι η αστυνομία, είτε αυτή είναι η πυροσβεστική. Γιατί το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός ανθρώπου ή μιας υπηρεσίας, είναι αποτέλεσμα πολλών ανθρώπων και πολλών φορών και υπηρεσιών. Θέλω να πω ότι επειδή ακούγονται διάφορα και εγώ θα πω όχι από δυστυχώς, ευτυχώς και καλά κάνουν συνάδελφοι από όλους τους χώρους και όλες τις βαθμίδες διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, που αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα, βγαίνουν να συνομιλήσουν με συνδημότες, βγαίνουν να μιλήσουν, να δουν οι ίδιοι, η διεισόμαση, τα όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Θεωρώ ότι αυτές οι, να μην το πω, αυτές οι επισκέψεις, γιατί και επαναλαμβάνω, καλώς γίνονται αυτές οι επισκέψεις, θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα, όχι χαρακτήρα να απλά να βρούμε τον υπεύθυνο ή τον υπαίτιο σε αυτά που συμβαίνουν, θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα κυρίως να μεταφέρουμε την ηρεμία, την ψυχραιμία, να μεταφέρουμε ότι είμαστε κοντά στους συνανθρώπους μας που είτε κινδυνεύουν αυτοί, είτε κινδυνεύουν οι περιουσίες τους, είτε κινδυνεύουν οι καλλιέργειές τους, και σε αυτό το σημείο, μετά, σε δεύτερο χρόνο, να δούμε πώς μπορούμε σε κλίμα συνεργασίας, είτε με τις υπηρεσίες αλλά και με τους πολίτες, να μεταφέρουμε ένα μήνυμα νουθεσίας. Και όλο αυτό σας το λέω με την καλή έννοια και με τη θετικότητα, την νουθεσία. Έχει γίνει πολύς δώρος το τελευταίο διάστημα και από μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και από συναδέλφους και βέβαια από πολίτες, ότι σχετικά με τα περιβόητα χαντάκια. Εγώ θέλω να πω ότι τα φαινόμενα ήταν τόσο έντονα και σε διάρκεια, όπως είπα και στην αρχή, ώστε πλέον έχουμε ξεφύγει από την ιστορία και από το πρόβλημα του χαντακιού. Έχουμε πάει σε άλλα ζητήματα. Εγώ, όπως σας είπα στην αρχή, είμαι ικανοποιημένος. Είμαι ικανοποιημένος διότι οι καταβόθρες δουλέψανε και δουλεύουν. Τώρα, αν υπάρχει, ας πούμε, του Κανατά η καταβόθρα, φυσιολογικά έχει σταματήσει να προωθά. Διότι η στάθμη του νερού έχει πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί να σηκώσει, και ποσότητα του νερού είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να απορροφήσει. Άρα αυτή τη στιγμή δεν απορροφά. Και αυτόν τον λόγο τον εκανοπέδιο αυτό εδώ πέρα προς Αγιο Βασίλη, εδώ πέρα όλο αυτό το κομμάτι, η απορρόφηση γίνεται μόνο από την καταβόθρα του ζωγραφιού. Στο ζωγραφιό αυτή ακόμα τραβάει, μπορεί να υπάρχουν κάποια καρτελικά, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε όλοι, και ιδιαίτερα οι άνθρωποι
που, που διοικούν είτε από τις συμπολίτες, είτε από αντιπολίτες, είτε από πρωτοβάθμιο, είτε από δευτεροβάθμιο όργανο αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν θα πρέπει όταν εξελίσσεται ένα φαινόμενο, οποιοδήποτε φαινόμενο, να κάνουμε παρεμβάσεις. Διότι οι όποιες παρεμβάσεις μπορεί να φέρουν χειρότερα αποτελέσματα από αυτά που θέλουμε να έχουμε. Έγινε πολύ τώρα η μάτια, το άκουσα προηγουμένως σε συνέντευξη πολιτικού, σε συνέντευξη αρχηγού παράταξης, δημοτικής παράταξης, ότι πήγε μία ταλίκα, ένα μηχάνημα στο Ζεβολατιό για την καταβόθρα κλπ. Πράγματι πήγαμε ένα μηχάνημα και το πήγαμε το μηχάνημα διαρρηνικά να δούμε αν εκείνη τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν πήγαμε να πειράξουμε όμως κάτι. Το ότι είμαστε σε ετοιμότητα, το ότι υπάρχουν μηχανήματα ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνουν τις όποιες παρεμβάσεις μπορούμε εκείνη τη στιγμή, αυτό αν μας κατηγορούν και γι' αυτό, τότε να ζητήσουμε συγγνώμη. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω και να πω, και πάλι σας το λέω, δεν το λέω με αίσθημα παρατήρησης, ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Πραγματικά μέχρι τώρα είμαστε όλοι ελλειπτικοί, ελληματικοί, σε αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει. Και εγώ δεν θα πω ότι δεν έχουμε κι εμείς ευθύνες, αλλά θα πρέπει να είμαστε ένα κλίμα συνεργασίας και συνέργειας. Και αυτό που θέλω να πω για να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Αυτό το καλοκαίρι έγιναν πράγματα. Έγιναν πράγματα τόσο η περιφέρεια που καθάρισε ένα μεγάλο μέρος ποταμιών και ρεμάτων μεγάλων. Ένα μεγάλο μέρος καθαρισμών έγινε από τη ΔΕΙΑΤ, το οποίο είναι, και ξέρετε ότι είναι και αυτή από το Δήμο, Δήμο Τρίπολης, και βέβαια και εμείς, ως Δήμος Τρίπολης, με τις πολύ λιγοστές δυνατότητες που έχουμε, γιατί έχουμε ένα μηχάνημα, και το επαναλαμβάνω αυτό, ένα χειριστή έχουμε από 31 Μαρτίου, έχουμε ένα χειριστή. Όσοι και αν θέλουν κάποιοι αυτό να το περιπέξουν, να το υλοποιήσουν, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και εμείς με αυτό το ένα μηχάνημα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το έχουμε κάνει. Αλλά το αποτέλεσμα όμως είναι ότι όλο αυτό το σύστημα από τα ρέματα, τα ποτάμια, οι καταβόθρες, όλο αυτό λειτουργήσε και λειτουργεί. Και δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει, διότι αν δεν λειτουργούσαν, όχι καθολικά, στο 50% να μην λειτουργούσαν, δεν θα είχαμε αυτή τη στιγμή την ευχάριστη θέση να πούμε ότι δεν έχουμε τριμνήσει μέχρι στιγμής θύματα. Εντάξει. Από εκεί πέρα, για να το μαζεύουμε το θέμα αυτό. Εμείς αυτή τη στιγμή και στη συνεργασία με την περιφέρεια θα δούμε με το που θα πέσουν, με το που θα αποπάσουν τα νερά. Γιατί τώρα θα γίνει μια πραγματική αποτύπωση της φυσιολογικής φυσικής ροής των νερών. Και τα νερά έχουν έναν δρόμο. Όποιες παρεμβάσεις και να έχουμε κάνει, όποιες παραγωγές και να έχουμε κάνει, είτε πολίτες, είτε υπηρεσίες, όλα φαίνονται και βγαίνουν στο μέρος. Αυτό θα γίνει στο προσεχές μέλλον για να πέσουν τα νερά. Όμως, επανέρχομαι πάλι στο θέμα των χαντακιών. Και επαναλαμβάνω, είναι κακό να πηγαίνουμε εμείς ως αιρετοί και να μιλάμε και να λέμε άλλα ντάλα χωρίς να ξέρουμε ή χωρίς να δείχνουμε ότι δεν ξέρουμε, δεν νομίζω ότι δεν ξέρουμε. Όλοι θυμόμαστε λοιπόν, θα κάνω μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν. Όλοι γνωρίζουμε και θυμόμαστε πριν την διάλυση της αγροφυλακής, οι αγροφύλακες που ήταν πάρα πολύ στα χωριά μας, πήγαιναν, έβγαιναν το καλοκαίρι και στους ελέγχους έλεγαν στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές των χωραφιών, των παρόντιων χαντακιών, ότι είσαστε υποχρεωμένοι καθαρίστατα. Είτε από φερτά υλικά, είτε από βλάσεις μέσα, είτε από ξύλα που όταν κόβουν κάποια δέντρα που προσωρινά τα εναπόθεταν στην άκρη του χωραφιού τους, άρα μέσα στο χαντάκι, όλα αυτά τα καθάριζαν. Αυτό λοιπόν ήταν η αγροφυλακή. Η αγροφυλακή, όπως ξέρετε και γνωρίζετε, έχει μεταφερθεί και έχει πάει στο δασαρχείο, το σημερινό δασαρχείο. Και βέβαια για τον λόγο του αληθές υπάρχει και η αγρονομική διάταξη του 2008, όπου το λέει ξεκάθαρα τις υποχρεώσεις. Ποιος είναι υποχρεωμένος, στο άρθρο 7, λέει ότι είναι ποιοι είναι υποχρεωμένοι. Και μάλιστα το λέει ότι απαγορεύεται. Καταρχήν απαγορεύεται στους δρόμους, στα παρακείμενα χάλακες, ποταμού, λίμνες, πηγές και ριάκια, υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Σωριδόντα βρίσκουν. Λιπασμάτων, πέτρες, χώματα, ξύλα ή άλλα αντικείμενα.
ακόμη να αφήνονται, να προσέχονται προσωπικού κοινή χρήσεω, μονοπάτια, κραδιά δέντρων, θάμνη ή άλλα αντικείμενα που εμποδίζουν τη διέλευση να ανοίγουν του τάφου, εκπαθήνη κλπ. Ώστε να καθίζεται αυτή η επικίνδυνη. Άρθρο 8. Οι εξουσιαστέ, μισθωτέ ή καλλιεργητέ αγροτικών κτημάτων υποχρεούνται να ανοίγουν και να καθαρίζουν τα χαντάκια των περικαρτήματά του οδών, καθώ και τα διαχωριστικά χαντάκια με γειτονικά κτήματα. Προ διοχέτευση των πρόχειρων νερών κατά το μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτου. Και στο τέλο, επειδή έχει πολλά άρθρα, λέει η εφαρμογή τη παρούσα αντίθεται στο προσωπικό τη ελληνική αγροφυλακή. Η οποία αγροφυλακή, όπω είπαμε, προηγουμένω μεταφερθεί, είναι το αρχείο. Άρα, υπάρχει υπηρεσία που ελέγχει αυτό, υπάρχει νομολογία που λέει ξεκάθαρα ποια είναι η υποχρέωση. Είναι σε υποχρέωση τα χαντάκια και δεν μπορεί σε αυτό το κομμάτι να παίζουμε και λεκτικά είτε μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε αιρετή. Οι πολίτες, επειδή υπάρχει το θέμα και το πρόβλημα ότι αρκετά χωράφια είναι παρατημένα, γιατί σας λέω είμαι καλοπροέδρος και θα πιάσω αυτή την εκδοχή, επειδή είναι παρατημένα, δεν καλλιεργούνται, δεν υπάρχουν, οι ιδιοκτήτες είναι εκτός. Εκεί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τους τοπικούς προέδρους στα χωριά. Οι προέδρες στα χωριά έχουν ευθύνες και έχουν και αρμοδιότητες. Λοιπόν, και βέβαια δεν μπορώ να το ξεπεράσω ότι πολλά κτήματα τα οποία σήμερα καλλιεργούνται, οι καλλιεργητές έχουν σπείρει, έχουν καλλιεργήσει και τα χαντάκια. Η ευκολία, όσοι ξέρουν από χωριά, η ευκολία να μην κάνουν τα τραχτέρια τους μανούλες, την αναβόλα που λέμε στα χωριά, γιατί και εγώ από χωριό είμαι, καλλιεργούν και τα χαντάκια. Όλα αυτά σήμερα πληρούν. Αλλά σας λέω πάλι, για να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο και να μην λέμε διάφορα, η ποσότητα του νερού, και εκεί θέλω να μείνουμε και να καταλήξουμε, είναι τόσο μεγάλη, ώστε έχει ξεφύγει το θέμα από τα χαντάκια. Αν κάποιο χαντάκι είναι έτσι, αν κάποιο χαντάκι είναι διαφορετικό ή αν οτιδήποτε άλλο. Από εδώ και στο εξής θα το δούμε αυτό. Αλλά θέλω τη συνεργασία, τη συμμετοχή, τη συνέργεια των πολιτών. Χωρίς, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Όσο είμαι σε αυτή τη θέση, από την πολιτική προστασία αλλά και από την ως αντιδήμαρχος περιβάλλοντος. Χωρίς τη συνεργασία και τη συμμετοχή, την ευαισθητοποίηση του κόσμου, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Για την τελική ανάλυση, ο κόσμος πνίγεται. Άρα θα πρέπει να συμμετάσχουν όλοι μας ως απλοί πολίτες. Αυτά είναι τέτοια πράγματα για τις πλημμύρες. Και βέβαια θέλω να πω ότι επειδή αντιμετωπίσαμε και χιονοπτώσεις, χιονοπτώσεις όχι τόσο εντονά στην πόλη, αλλά χιονοπτώσεις ιδιαίτερα στα ορεινά σημεία του Δήμου Τρίπολης, θεωρώ ότι και αυτές αντιμετωπίστηκαν σε καλό χρόνο. Δηλαδή δεν είχαμε αποκλεισμένα χωριά, παρόλο που οι ποσότητες χιονιού εκεί που έπεσαν δεν είναι πάρα πολλές.